Λοιπόν, Focus Press, μέρος Βου, δεύτερο. Το οποίο έχει μια ιδιαιτερότητα. Αφενός μεν στο στούντιο έχω μαζί μου υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλει ιδιαίτερες συστάσεις. Αν και στις μικρές ηλικίες λέει πρέπει να το λέμε πιο συχνά. Πιο γιατί οι μικρές ηλικίες δεν πολύ ασχολούνται. Η αναγνωρισιμότητά μου είναι 100% αλλά πάνω από κάποιες ηλικίες. Ναι. Στους νεότερους σκέφτονται ποιος είμαι και τι κάνω. Ναι. Ο Γιώργος ο Κίρτσος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά και είναι ήδη στο τηλέφωνο. Θα ήθελα πάρα πολύ. Είχαμε συνεννοηθεί να είναι μέσω Skype εδώ, αλλά κάτι έχει το δίκτυο εκεί όπου βρίσκεται. Ο κύριος Σπύρος Δανέλης, ο οποίος είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή ο Γιώργος, ο κύριος, είναι ένας κλασικός αστός, ευγενής, θα μου δώσει την ευκαιρία να ξεκινήσω με τον κύριο Δανέλη. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, κύριο Δανέλη. Μας ακούει ο κύριος Δανέλης. Μ' ακούτε? Σας ακούω εγώ λίγο τα ηχεία, παιδιά, για να ακούει και ο κύριος Κίρτσος. Να σας ακούμε, κύριε Δανέλη. Καλησπέρα βεβαίως στον κύριο Κίρτσο και καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Λυπάμαι που η τεχνολογία ενίοτε μας προδίδει και εντάξει, ο νόμος του Μέρφη δυστυχώς λειτουργεί. Λοιπόν, το καινούριο στοιχείο είναι ότι για πρώτη φορά σήμερα ο κύριος Τσίπρας, δεν ξέρω τι οδήγησε τον κύριο Τσίπρα να κάνει τη δήλωση αυτή και ο κύριος Βερναρδάκης ακολούθησε, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάμε σε κάλπες. Για ποιο λόγο, κύριε Δανέλη, τι καινούριο προέκυψε και για πρώτη φορά αφήνεται με αλφαγιώτα από τον ΣΥΡΙΖΑ ένα τέτοιο ενδεχόμενο ανοιχτό? Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω βεβαίως, αλλά νομίζω ότι η εκτίμησή μου είναι ότι αν υπάρχει τέτοια πίεση και αν τίθεται ένα τέτοιο δίλημα, το οποίο δεν θα έπρεπε βεβαίως, αν λειτουργούσαμε κανονικά, ο τετραετής κοινοβουλευτικός κύκλος πρέπει να κλείνει και να μην επηρεάζουν άλλες εκλογικές αναμετρήσεις τις εθνικές κάλπες. Ναι, αυτό είναι κάτι θεωρητικό. Εμένα μου κάνει εντύπωση μια μέρα πριν, δύο μέρες, συγγνώμη, πριν από το άνοιγμα της κάλπης, πριν από τις ευρωεκλογές, ο Πρωθυπουργός για πρώτη φορά, και μάλιστα το βάζει και με έναν διλημματικό, θα μπορούσε κάποιος να πει εκβιαστικό τρόπο, ότι αν δεν με ψηφίσετε, τότε αυτά τα οποία σας υποσχέθηκα, ξεχάστε τα. Όχι, δεν μπαίνει έτσι. Σε καμία έτσι το βάλε. Είπε ότι ναι, η ερμηνεία δική μου είναι ότι σηκώνει το γάντι των πολλαπλών αιτημάτων του κυρίου Μητσοτάκη. Θυμίζω ότι σχεδόν κάθε μέρα το επαναφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα πολύ πιο έντονα βεβαίως. Λογικό είναι. Εκλογική αναμέτρηση έχουμε αύριο. Οπότε σηκώνει νομίζω αυτό το γάντι. Αλλά εγώ βεβαίως δεν θεωρώ ότι είναι πολύ το πιθανότερο να πάμε άμεσα σε εκλογές. Όχι, αυτό είναι άλλο, αυτό είναι άλλο, σε 4-5 μήνες. Μία ανάγνωση, η δική σας ανάγνωση, κύριε Κίρτσο, για ποιο λόγο σήμερα? Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί εδώ και 2 μήνες περίπου να μαζέψει, να κλείσει την εκλογική ψαλίδα, η οποία είναι πολύ υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτα πήγε σε διάφορα μέτρα, τα οποία ονομάζει παροχές, δεν είναι όλα παροχές, υπάρχουν μερικές παροχές. Εάν είχε έναν κλασικό πολιτικό σχεδιασμό, θα περίμενε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, ώστε να έχει την ευχέρεια κάποιων μέτρων στην πορεία προς τη μητέρα όλων των μαχών, που είναι οι βουλευτικές. Επομένως, το πρώτο δείγμα άγχους είναι ότι προσπαθεί με διάφορα μέτρα να απευθυνθεί σε ένα ακροατήριο που έχει δυσαρεστήσει, να μαζέψει την ψαλίδα. Το δεύτερο δείγμα άγχους είναι το σημερινό. Η ψαλίδα, κατά την άποψή μου, δεν μαζεύεται. Οπότε προσπαθεί να ασκήσει μια πολιτική πίεση στους υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ, ότι άμα χάσουμε πάμε σε εκλογές τώρα, οπότε θα είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Επομένως, ελάτε να ψηφίσετε, συσπηρωθείτε στο μέτρο του δυνατού. Το βέβαιο είναι ότι θα χάσει με διαφορά, αλλά θα κάνει, είμαι σχεδόν σίγουρος, θα κάνει και μια ερμηνεία της διαφοράς, ότι ρε παιδιά δεν τρέχει τίποτα. Πάμε τέλη Οκτωβρίου, ξέρω και εγώ, τέλη Σεπτεμβρίου. Ναι. Κύριε Δανέλη, αν μου επιτρέπετε, το θέμα των παροχών δεν είναι παροχές, είναι αποκατάσταση των πιο χοντρών αδικιών. Τώρα που μπορεί, υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει μια ανάταξη και κοινωνική και οικονομική. Είναι αρνητικό το ότι μπορεί τώρα που είναι μια προεκλογική περίοδος. Δεν γίνεται όμως γι' αυτό τώρα, γιατί γίνεται γιατί τώρα μπορεί η κυβέρνηση να κάνει κάτι τέτοιο. Ξέρετε, διότι κάτι, μπορεί κύριε, πια έξω από την ασφιχτική πίεση και τον έλεγχο των θεσμών και βεβαίως γιατί τώρα το δημοσιονομικό περιθώριο επιτρέπει αυτές τις διορθωτικές κινήσεις που δεν είναι τίποτα άλλο παρά αποκατάσταση των πιο χοντρών αδικιών στις πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Θα υποδηθώ τον αφελή και θα πω ότι είναι όπως το λέτε. Γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν θέλω να σας λέω ψέματα, αλλά τέλος πάντων να πω ότι τώρα ορίμασαν οικονομικά. Όχι, να το δεχτώ. Ορίμασαν οικονομικά οι συνθήκες για να δοθεί αυτό το τύπου σύνταξη, η υπόσχεση του χρόνου θα έχουμε ακόμα ένα 50 κλπ. Παράλληλα, είχαμε και έχουμε αύξηση αριθμού εισακτέων αυτή την εβδομάδα στα πανεπιστήμια και ΤΕΗ της χώρας.
μετάθεση εμευνοϊκούς όρους εκπαιδευτικών, οι οποίοι περίμεναν πάρα πολύ καιρό. Χθες μόλις υπεγράφει από τον κύριο Γαβρόγλου η σχετική απόφαση για να γίνει αυτό εσπευσμένος. Ξαφνικά και με καθυστέρηση ενός χρόνου για κάποιες εκατοντάδες εργαζομένων, οι οποίοι απολύθηκαν από ιδιωτικές εταιρείες και δεν πήραν ποτέ χρήματα. Ξαφνικά αυτή τη βδομάδα βρήκαμε τρόπο να. Οριμάζουν οι συνθήκες. Να ανοίξουν. Ορίμασαν οι συνθήκες αυτή τη βδομάδα. Όμως. Ναι, αντιλαμβάνομαι βεβαίως ότι όλα αυτά. Δηλαδή αυτή τη βδομάδα ήταν όλες οι συνθήκες για να αυξήσουμε τον αριθμό των εισακτέων. Είναι φιλολαϊκά αιτήματα. Όμως παράλληλα, δείτε τώρα, η Νέα Δημοκρατία, ενώ τα καταγγείλει ως προεκλογικά μέτρα, προφανώς μεθαύριο θα τα ψηφίσει. Δεν ξέρω, κύριος, και όλο το πακέτο που ξεδιπλώνεται των επανορθώσεων των οικονομικών και των κοινωνικών, η Νέα Δημοκρατία, ενώ τα καταγγείλει, θα τα ψηφίσει. Την ίδια στιγμή κατηγορεί την κυβέρνηση ότι τα πήρε από τη δική της φαρέτρα υποσχέσεων και προγραμματισμών. Οπότε σε όλο αυτό το αλαλούμ καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αδυναμία υποστήριξης μιας άλλης πολιτικής αυτό άποψης. Αναιρεί το γεγονός ότι αυτό το πακέτο. Μπορώ να απαντήσω. Ναι, αναιρεί. Εγώ και αυτό θα απαντήσω σε αυτό, κύριο Σκύρος. Αλλά αυτό, έστω ότι είναι έτσι, ότι η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει. Αυτό αναιρεί αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι ξαφνικά την τελευταία εβδομάδα των εκλογών όλα αυτά τα ζητήματα μπήκαν στο τραπέζι. Ότι αυτή τη βδομάδα ο κύριος Γαβρόγλου δεν είχε κάτι άλλο να σκεφτεί και ξαφνικά υπέγραψε 3.500-4.000 πόσες περισσότερες θέσεις στα πανεπιστήμια. Δεν είναι όμως καινούριος σχεδιασμός. Τώρα όμως τώρα ολοκληρώθηκε και υλοποιείται. Τώρα να σας πω όμως, να σας πω εγώ την προσωπική μου άποψη, όπως το είπα και λίγο πριν, ότι βεβαίως θα ήταν πολύ καλύτερο, θα προτιμούσα να μην συμπέσουν σε μια προεκλογική περίοδο. Γιατί έτσι θα ήταν και καθαρότερη η εικόνα που, ότι είναι θέμα αρχής και ότι είναι θέμα που είναι συνεπαγωγή ενός σχεδιασμού, μιας αντίληψης, μιας άλλης φιλοσοφίας. Τώρα αδικείται όλο αυτό το πράγμα, αλλά λοιπόν, μοιραία έρχεται τώρα. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι τα μέτρα αυτά δεν πρόκειται να αποδώσουν εκλογικά, γιατί αναδεικνύουν τα λάθη της συγκεκριμένης τετραετίας. Και μια προσπάθεια έτσι διορθωτικών παρεμβάσεων στο τέλος τετραετίας, τη στιγμή που μάλιστα επίκειται και κυβερνητική αλλαγή, είναι ελάχιστα πιστική. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. ΦΠΑ στην εστίαση. Εντάξει, το είπαμε, μην το κάνει. Πήγε και το έκανε. Το πήγε στο 24%. Πολλοί οδηγήθηκαν στη χρεοκοπία. Φούντωσε η φοροδιαφυγή. Αμφιβάλλω ότι θα είχε και πρόσθετα φορολογικά έσοδα. Ούτε καν αυτό δεν μας εξήγησαν τι έγιναν με τα φορολογικά έσοδα από την αύξηση και τι πρόγνωση έχουν για τα φορολογικά έσοδα από τη μείωση. Και βέβαια η μείωση γίνεται κολοβή. Προς το παρόν τουλάχιστον δεν αφορά τον καφέ και τα ροφήματα, που είναι το 50% του τζίρου των καταστημάτων καφέ και εστίασης. Επομένως, τώρα έχουμε ένα νέο όραμα σε ό,τι αφορά τους καταναλωτικούς φόρους, να τους πάμε δύο εβδομάδες πριν τις ευρωεκλογές, πιο κοντά εκεί που τους είχε η κυβέρνηση Σαμαρά, που βέβαια τότε για το ΣΥΡΙΖΑ οι καταναλωτικοί φόροι ήταν αντιλαϊκοί, άδικοι, εξοντοτικοί κτλ. Ποιος θα πιστεύει αυτά, δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνουμε από προεκλογικούς ελιγμούς και εμείς έχουμε ένα παρελθόν προεκλογικών ελιγμών, πολλοί από τους οποίους ήταν αποτυχημένοι, αλλά νομίζω ότι η κοινή γνώμη πια είναι εκπαιδευμένη. Αν θέλετε πάμε και στο βοήθημα το συνταξιοδοτικό. Αυτοί που τους φάγανε το ΕΚΑΣ αυτή την τετραετία με υπογραφή Τσίπρα είναι μείον 4,5-5 χιλιάρικα μέχρι τώρα. Θα τους δώσει 500 μείον κρατήσει 380 και θα πετάξουν τη σκούφια τους υπέρ του Τσίπρα. Οι άλλοι, οι νέοι λεγόμενοι συνταξιούχοι, από το 16 και μετά, τους φάγανε 18-30% από τη σύνταξη, δηλαδή πετσόκομα άγριο, αλλά πανηγυρίζουν ότι δεν υπάρχει μείωση, λέει, στις συντάξεις, διότι εξασφαλίσαμε τη μη μείωση στις παλιές και με δική μας παρέμβαση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα ξεχνάμε τα νέα θύματα, δηλαδή τους νέους συνταξιούχους. Έχουμε και μια ουρά 1,2-1,5 δις που περιμένουν φάπαξ, συντάξεις κτλ. Και δεν ασχολείται κανείς μαζί τους, ενώ οι θεσμοί έχουν στείλει τα λεφτά για να εξοφληθούν όλες οι οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα. Και με ένα πεντακουσάρικο όλα αυτά τα ξεπλένεις. Δεν γίνεται έτσι πολιτική. Νιώθετε, κύριε Δανέλη, ότι ενδεχομένως ενοχλήθηκε κάποιος κόσμος από τον τρόπο με τον οποίο εν έτη 2019 τον χειριζόμαστε, τον χειρίζεστε? Δηλαδή, ακόμη και η πεθερά μου, ξεπεθερός μου ή οι άνθρωποι που μας ακούνε και τα έχουν ανάγκη τα χρήματα και τα έχουν πάρει, λογικό είναι. Σε όποιον δίνεις χρήματα, θα τα πάρει. Δεν είναι καζός να τα πάρει. Αλλά μήπως την ίδια ώρα νιώθει ότι ο τρόπος με τον οποίο του δίνονται είναι προσβλητικός για τον ίδιο? Ότι το είπε στην Λάρισα, στη Λαμία, είπε έτσι στο φάκελο μέσα, λέει, στο Ευρωψηφοδέλτιο θα γράφει 13η σύνταξη. Αυτό δεν είναι προσβλητικό? Είναι αυτό πώς ερμηνεύεται αυτή η φράση του Πρωθυπουργού? Ότι
ότι αν η επιλογή σας είναι να επιστρέψουμε σε μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν πιστεύει σε αυτά τα κοινωνικά μέτρα, προφανώς θα τα αναιρέσει όπως το έχει πει. Το διακύβευμα των ευρωεκλογών το 2019, κύριε Δανέλη, είναι τα 350 και 400 ευρώ. Δεν είναι το ποσό αυτό. Το ποσό αυτό για κάποιους όμως είναι εξαιρετικά σημαντικό. Τι και διαφωνώ. Είναι για τους πιο αδύναμους που υπέστησαν τις πιο άδικες πιέσεις και μειώσεις όλο αυτό το διάστημα. Και τα μέτρα αυτά δεν είναι λάθη της κυβέρνησης, δεν είναι λάθη τετραετίας. Είναι λάθη όλης της δεκαετίας της κρίσης. Είχαμε πρόσφατη, έτσι είναι 2-3 ημερών, η αυτοκριτική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι όλα αυτά τελικά ήταν ένα μεγάλο λάθος. Η φιλοσοφία, η αντίληψη, όλη η συνταγή επανόρθωσης δημοσιονομικής. Και μόνο αυτή η αποδοχή από τα πιο επίσημα χείλη δείχνει ότι, και αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό είναι το βασικό διακύβευμα στις ευρωεκλογές μεθαύριο, ότι θέλουμε να αλλάξει η φιλοσοφία, οι προτεραιότητες, η αντίληψη με την οποία μέχρι σήμερα αντιμετωπίζουμε βασικά ζητήματα όπως την κρίση ή όπως τις βασικές οικονομικές επιλογές. Γιατί νομίζω ότι όλα από εκεί ξεκινούν. Ναι. Από την αντίληψη της συντηρητικής πλειοψηφίας επί πολλά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλα τα κέντρα λήψη αποφάσεων, όπου το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει τη μεγάλη πλειοψηφία και εφαρμόζει βεβαίως τη δική του φιλοσοφία, τη δική του αντίληψη. Κύριε Βανέλη, για εσάς, για να και ολοκληρώσουμε αυτό, αν θέλει. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα, νομίζω, για μένα και για τους ψηφοφόρους, ότι πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχουν γενικά και αόριστα ευρωπαϊκές επιλογές, ευρωπαϊκές πολιτικές, ευρωπαϊκές επιταγές. Εξαρτάται από το ποιες είναι οι πλειοψηφίες και ποιες είναι οι θεσμοί των πολιτικών. Κάνει τη δεύτερη μπλόφα ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή δεν φτάνει που έχει πάρει τα πορτοφόλια στην Ελλάδα. Σε μια τετραετία που καμιά άλλη κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα πήρε. Τώρα που μπορεί να επιστρέψει. Αν αυτό, αλλά επειδή τα πήραν οι προηγούμενοι, πρέπει να τα ξαναπάρετε εσείς επί δύο, πώς θα γίνει δηλαδή. Όχι. Υποτίθεται ότι βγήκατε για να πάρει μια ανάσα ο κόσμος. Εν πάση περιπτώσει, την τελευταία τετραετία της κυβέρνησης Τσίπρα δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση σε κράτος μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να έχει πάρει πορτοφόλια. Αφού λοιπόν πήρατε τα πορτοφόλια και φτωχοποιήσατε σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό τον κόσμο, έχετε επινοήσει μια θεωρία σύμφωνα με την οποία όλοι υποφέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα πώς υποφέρουν όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Γερμανία που επικαλείστε έχει 3,5% ανεργία. Η Αυστρία που επικαλείστε έχει 3,4%. Η Πολωνία έχει 3,8%. Η Ουγγαρία, την οποία καταδικάζεται καθημερινά, έχει 3,5%. Επομένως, πού είναι αυτή η θάλασσα της δυστυχίας στην οποία προσπαθείτε να κρύψετε τις συνέπειες της δικής σας πολιτικής? Ή καταγγέλλετε, ξέρω και εγώ, το Βέμπερ, ότι δεν δίνει επίδομα, λέει, ανεργίας ευρωπαϊκό, όταν η ελληνική κυβέρνηση δίνει επίδομα ανεργίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ, σε έναν στους 10, στο 10% των Ελλήνων ανέργων. Δηλαδή, δεν δίνετε εσείς το επίδομα ανεργίας και περιμένετε να το δώσει ο Βέμπερ με απόφαση ξένων κυβερνήσεων? Ξέρετε κάποια ξένη κυβέρνηση που θα μας δώσει το επίδομα ανεργίας, το οποίο δεν δίνετε εσείς? Ωραία. Να απαντήσω. Στο ναι, πρώτο. Ποιοι χρεοκόπησαν τη χώρα? Αυτοί μας πήραν τα πορτοφόλια. Εντάξει, πάμε στη θεωρία της χρεοκοπίας. Το 1 τέταρτο του ΑΕΠ εξαφανίστηκε. 2015 ξαναχρεοκόπησαν. Το δεύτερο, όλες αυτές οι χώρες προφανώς δεν αντιμετωπίζουν την ίδια οικονομική κρίση με εμάς. Δεν αντιμετώπισαν και δεν αντιμετωπίζουν. Έχουν άλλου είδους προβλήματα. Η Ιρλανδία, διπλάσιο κατά κεφαλήν. Προσέξτε όμως, εκεί τι γίνεται? Εκεί είναι η καλλιέργεια φόβων. Φόβων υπαρκτών για υπαρκτά προβλήματα ή για φανταστικά προβλήματα. Και είτε είναι οι μετανάστες που μας απειλούν να χάσουμε τις δουλειές μας, ενώ μετανάστες δεν έχουν σε αυτές τις χώρες, είτε είναι το αβέβαιο άλλο το μετανάστες. Όλο και περισσότερα στρώματα από την αρρύθμιστη παγκοσμιοποίηση, την οικονομική, όλο και περισσότερα στρώματα, τα μεσαία πλέον, νιώθουν ότι οι δουλειές τους, οι βεβαιότητές τους, ότι μέχρι σήμερα το θεωρούσαν σίγουρο, αύριο απειλείται. Αυτές τις φοβίες καλλιεργούν όλες οι δυνάμεις της ακροδεξιάς ή του νεολαϊκισμού. Και γι' αυτό το λόγο προελάβουν στην Ευρώπη, απειλώντας την υπόσταση της Ευρώπης πια. Κύριε Δανέλη, αν μου επιτρέπετε, σας ακούμε ενδιαφέρον. Όσο για τον κύριο Βέμπερ, αν μου επιτρέπετε, γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία του και είναι ειλικρινής και εγώ το σέβομαι. Γιατί η κάθε πολιτική δύναμη, ο κάθε πολιτικός πρέπει ειλικρινά να προτείνει την ατζέντα του, τις αντιλήψεις του, τις προτάσεις του. Και από αυτό να κρίνει ο λαός. Ο κύριος Βέμπερ, μέσα στη δική του τη φιλοσοφία, βεβαίως, δεν θέλει προστατευτικές πολιτικές για τις πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Γιατί βλέπει διαφορετικά ένα κράτος. Ξέρετε κάτι, κύριε Δανέλη, από αρχαιοτάτων χρόνων,
Οι Έλληνες θέλαμε βαρβάρους για να, να ετεροπροσδιοριζόμαστε. Είχαμε τους φωνιάδες των, των λαών, τους Αμερικανούς. Κάποια στιγμή γίναμε φίλοι. Είχαμε τη Μέργελ, η οποία ήταν μια στρίγκλα πολιτική. Αγκαλιαστήκαμε. Είχαμε τον Σόιμπλε, τον οποίο εδώ γενικευμένα κατηγορούσαμε. Τελικά έφυγε ο Σόιμπλε, ήρθε ο επόμενος. Σήμερα χρειαζόμαστε έναν άλλον και βρήκαμε τον Βέμπερ για να έχουμε τον κακό αιμοβόρο, αιμοσταγή Ευρωπαίο δεξιό Σόιμπλε, για να μας γδάρει. Να ρωτήσω εγώ, γιατί δεν έχω καλή απάντηση ακόμη. Μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε. Γιατί μισό... δεν είναι άσπρο μαύρο και δεν είμαι από εκείνους που βλέπω. Μα δεν λέω εσά. Προσέξτε, δεν λέω εγώ. Μιλάω για τον, μιλάω για τον ΣΥΡΙΖΑ. Πού έχω κάνει λάθος στους τέσσερις. Η οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ανήκει ο Σόιμπλε με τη γνωστή φιλοσοφία και αντίληψη. Ναι. Και βεβαίως ο Βέμπερ είναι ο καλός του μαθητής και ανήκει ο Γιουνκέρ. Γιατί για τον Γιουνκέρ δεν λες τα ίδια, γιατί έχει μια αντίληψη διαφορετική για μα το και αυτόν τον είχαμε, τον πυροβολούσαμε επί σειρά ετών στην χώρα μας, παρόλο που στάθηκε δίπλα στην Ελλάδα για τους δικούς του λόγους. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Ωραία, ο Βέμπερ είναι ένας αιμοσταγής βρικόλακας, ο οποίος τον βράδυ θα μας πει το αίμα. Ποιον θα στηρίξετε εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιον στηρίζει. Άνθρωπος, είναι αυτή η φιλοσοφία του. Ωραία, ωραία, γιατί η φιλοσοφία του, λέω, είναι η φιλοσοφία του να πίνει το αίμα των Ελλήνων. Δεν θέλω να πάρω εγώ την πρόταση του Βέμπερ, αυτό είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ποιον θα στηρίξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει τον εκπρόσωπο της Ενωτικής Αριστεράς, στην πρώτη φάση, και στην τελική που είναι η κρίσιμη. Βεβαίως θα στηρίξει τον υποψήφιο των προοδευτικών δυνάμεων που όλα δείχνουν. Ξέρουμε ότι για να δούμε. Όλα δείχνουν θα είναι ο Τίμερμανς. Άλλο, το δεν θέμα... έχει οριστικοποιηθεί ακόμη όμως. Όχι, όχι. Όλα δείχνουν, λέω, ότι από την πλευρά της προοδευτικής ευρωπαϊστικής αριστεράς θα είναι ο Τίμερμανς, ο τελικός. Λοιπόν, να παρέμβω. Ναι. Εκεί... Λοιπόν, καταρχήν είναι στην ομάδα της αριστεράς, η οποία έχει έναν ξεπερασμένο από τις εξελίξεις υποψήφιο, τον κύριο Νίκο Κουέ, κάπως έτσι, τον οποίο αγνοούν, μόνο η Αυγή τον αναφέρει, ο κύριος Τσίπρας, τέλος πάντων, και τα στελέχη που βγαίνουν στη τηλεόραση, ούτε μας πληροφορούν ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ποιες είναι οι θέσεις του για την Ευρωζώνη, ποιες είναι οι θέσεις του για το προσφυγικό μεταναστευτικό, όπου θα σας πω εγώ ποιες είναι οι θέσεις του, ότι ανοιχτά σύνορα θα περάσουν όλοι. Επομένως, δεν έχουμε ένα κενό ενημέρωσης, απλά δεν θέλετε τον Βέμπερ. Αλλά τρελαίνεστε για τον Τίμερμανς. Ο Τίμερμανς είναι ένας κεντρογενής σοσιαλιστής, Ολλανδός, από το ίδιο κόμμα και την ίδια νοοτροπία του Ντάισελμπλουμ. Επομένως, είστε τώρα ξετρελαμένοι με τον Τίμερμανς, που οι Ολλανδοί είναι πιο αυστηροί στα οικονομικά από τους Γερμανούς. Η δε τύπου Ντάισελμπλουμ Τίμερμανς είναι απόλυτα συγκρίσιμη με τον Σόιμπλε και τον άλλο τον σοσιαλδημοκράτη. Αλλά δημιουργείται σκόπιμα μια σύγχυση. Είστε με τον αριστερό που θα τον αδειάσετε, αλλά θα είστε χαρούμενοι και με τον Τίμερμανς, χωρίς να ξέρετε ακριβώς ή να μας λέτε ποιες είναι οι θέσεις του. Ο Τίμερμανς, για παράδειγμα, θέλει τη μείωση του πρωτογενούς δημοσιονομικού ελλείμματος. Γιατί ο αμαρτωλός, ο Βέμπερ, ο καημένος, υπό τη δική μας πίεση το δέχτηκε. Φέρτε μας λοιπόν μια δήλωση του Τίμερμανς ότι το θέλει, για να αξιολογήσουμε και τον Τίμερμανς. Το προεκλογικό δώρο τώρα του κυρίου Βέμπερ στον κύριο Μητσοτάκη, που θα πει ότι θα δούμε, θα τα ανοίξουμε την κουβέντα. Βεβαίως θα ανοίγει η κουβέντα. Εκ των πραγμάτων. Και εκεί πρέπει να είναι και η εθνική. Να μας φέρετε μια δήλωση του Τίμερμανς, γιατί δεν έχει τοποθετηθεί σε τίποτα. Συνεννόηση θα πρέπει να είναι η προσπάθεια όταν έρθει η στιγμή. Και ποιος θα πει όχι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Τίμερμανς προχθές εξέθεσε τις απόψεις του για το κράτος πρόνοιας για την Ευρώπη, που είναι βεβαίως τον αντίποδα εκείνων που είπε ο Βέμπερ, καταγγέλλοντας τον Τσίπρα για τα μέτρα στήριξης των πιο αδυνάμων. Φαντάζομαι η Γερμανία του Βέμπερ. Φαντάζομαι η Γερμανία. Ποιος κάλεσε τους Ευρωπαίους να πληρώσουν αυτά. Γυρνάμε στις πιο ντροπιαστικές στιγμές για τους Έλληνες. Κύριε Δανέλη, επειδή εσείς δεν είστε. Θυμάται ο Βέμπερ, θυμάται τις πιο σκοτεινές στιγμές του 10. Κύριε Δανέλη, επειδή εσείς δεν είστε ένας στήρος πολιτικός, έχετε μια ευρεία αντίληψη και άποψη, και επειδή μιλήσετε για κοινωνικό κράτος, στην Ευρώπη ποιες χώρες έχουν αξιοζήλευτο κοινωνικό κράτος, έχετε αναρωτηθεί? Κοιτάξτε, ένα από τα μεγάλα προβλήματα... Η Γερμανία έχει κοινωνικό κράτος, γι' αυτό τρέχουν όλοι οι Ασιάτες και οι Αφρικανοί και όλοι μας πλέον να βρούμε στέγη εκεί. Και η Ολλανδία. Και η Ολλανδία. Οι φιλελεύθερες χώρες έχουν κοινωνικό κράτος, από όσο ξέρω. Αν κάνω λάθος, ναι. Αν μου επιτρέπετε, μια από τις πολύ μεγάλες κατακτήσεις της Ενωμένης Ευρώπης ήταν το κοινωνικό κράτος, το κράτος πρόνοιας, το οποίο βεβαίως δεν μπόρεσε να υποστηριχθεί από μετά την κρίση, όταν πια η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας είχε δεχτεί πάρα πολλά πλήγματα για πάρα πολλούς λόγους, οι οποίοι δεν είναι της στιγμής.
Και ένας από τους λόγους που το ευρωπαϊκό όραμα πάβει να λάμπει, πάβει να γοητεύει, πάβει να εμπνέει, είναι ακριβώς και η απώλεια αυτής της πρίκας. Κύριε Δανέλη, σας ευχαριστώ. Ήταν μια πρίκα για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δανέλη. Με πιέζει ο χρόνος. Μπράβο, πάντως είναι από τα μεγάλα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και που οι Ευρωπαίοι πολίτες καλούνται να δουν τις προτάσεις των ευρωομάδων. Και η προοδευτική, το έχουμε ως μια προτεραιότητα, είναι η συνδυαστική λύση μεγάλων πιέσεων και προβλημάτων που από μόνα τους δεν αντιμετωπίζονται. Καλό απόγευμα, καλή επιτυχία. Να θυμίσω στον κόσμο, υποψήφιος ευρωβουλευτής 4 Σταυρή σε πανελλαδικό επίπεδο, ο κύριος Σπύρος Δανέλης. Να είστε καλά, κύριε Δανέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλή να είστε καλά. Για χαρά. Καλή δύναμη στον κύριο Κίρτσο, καλή επιτυχία. Θέλω 30 μόνο δεύτερα να σας δώσω, κύριε Κίρτσο, γιατί το κράτησα. Είναι συγκλονιστικός ο τρόπος με τον οποίο η ΜΕΗ παραιτήθηκε. Ναι. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Σημαίνει ότι έχουμε μπερδευτεί αγρίως. Τώρα πλέον κοιτιόμαστε, τα παράθυρα τα λοιπόν, κλείσαμε. Καταρχήν, το Συντηρητικό Κόμμα έχει μια παράδοση να κανιβαλίζεται για το θέμα των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, φάγανε τη Θάτσερ, που νόμιζε ότι ήταν πανίσχυρη, οι φιλοευρωπαίοι. Μετά φάγανε τον διάδοχο της Θάτσερ, τον Major, οι αντιευρωπαίοι. Μετά η πάλι φιλοευρωπαίων αντιευρωπαίων μπέρδεψε τον Κάμερον, ο οποίος αυτοκτόνησε πολιτικά. Η ΜΕΗ πριν το δημοψήφισμα ήταν με αυτούς που λέγανε να μείνουμε, να μείνει δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά έγινε πρωθυπουργός για να διαχειριστεί το αποτέλεσμα του δημοψήφισματος που ήταν να φύγουν. Λοιπόν, μπερδεύτηκε και η ΜΕΗ, τέρμα και η ΜΕΗ, έχει καταρρεύσει η εικόνα του βρετανικού κοινοβουλευτισμού και μας κάνει μια εξαγωγή φοβερού προβλήματος, γιατί και οι Ευρωπαίοι δεν έχουν σωστό πολιτικό προγραμματισμό. Και τώρα έρχεται θριαμβευτής πίσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 35 φανατικούς αντιευρωπαίους, ο Φάραντς. Δηλαδή, γιατί να το υποστούμε αυτό, επειδή δεν μπόρεσαν Βρεξέλλες και Λονδίνο να ορίσουν τη διαδικασία του Brexit. Απαξιώνεται το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ τον κύριο Κίρτσο. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Σταυρός, 4 Σταυρή, πανελλαδικό επίπεδο. Γνωστός γνώριμος, τις απόψεις γνωρίζετε. Θα παρακαλούσα, αν είναι δυνατόν, να πάω σε διαφημίσεις, παρεμβάλλοντας όμως, γιατί είναι εξαιρετικό το στιγμιότυπο, με την κυρία Μέη να δηλώνει ότι παραιτείται. Επιστρέφουμε μετά. I will shortly leave the job that it has been the honour of my life to hold. The second female Prime Minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love.